σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, το πνευματικό μας ταξίδι με τον σημερινό καταληκτικό εσπερινό και σε λίγο με την πνευματική ομιλία που θα ακολουθήσει τελειώνει. Τελειώνει έχοντας τοποθετήσει μέσα στις πνευματικές μας αποσκευές όλα εκείνα τα όμορφα που ακούσαμε, διδαχθήκαμε και εξερνηστήκαμε όλη αυτή την περίοδο από τις ιερές ακολουθίες και τις όμορφες ομιλίες αγιοριτών πατέρων. Η φιλόστοργος τοπική μας εκκλησία, ο καλός μας ποιμενάρχης, για μια ακόμη χρονιά προσπάθησε να δώσει σε όλους μας ό,τι καλύτερο θα μπορούσε, προκειμένου αυτό το ταξίδι μας να είναι ωφέλιμο και όμορφο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για αυτή τη συντροφιά σας, όλη αυτή την περίοδο, για την συμμετοχή σας, για την ανταπόκρισή σας, αλλά θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και όσους πέρασαν από αυτή εδώ την Ιερά Μητρόπολη και άφησαν την ευλογία τους και τα ροδοπέταλα των αρετών τους. Ο τελευταίος μας ομιλητής είναι ο πατήρ Ιωσήφ από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους. Ο καρπός διακρίνεται πάντοτε από το καλό δέντρο και το καλό δέντρο που έχει αυτόν τον καρπό είναι ο πάλευκος, πολυσέβαστος, πολυτάλαντος και ευλογημένος γέροντας Αλέξιος, ο καθήμενος επί της Ιγουμενίας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος πολλά έτη, ο άνθρωπος που είναι ενθρονισμένος στις καρδιές πολλών εξημών και που με ιδιαίτερη χαρά απέστειλε τον πατέρα Ιωσήφ ώστε να ομιλήσει στην αγάπη μας και στην αγάπη σας και να μας ωφελήσει από το περίσσευμα των πνευματικών του αγώνων. Τον καλωσορίζουμε στην Ιερά Μητρόπολη Κηδονίας και Αποχωρώνου. Τον ευχαριστούμε κατά πάντα και δια πάντα, αλλά κυρίως γιατί έρχεται για μια ακόμη φορά να θεραπεύσει με το μυστήριο της εξομολογήσεως πολλούς ανθρώπους στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, που όλες αυτές τις ημέρες ακούει με τόση υπομονή, με τόση στοργή και με τόση οικονομία όσοι προσήλθαν σε αυτό. Πατέρα Ιωσήφ, σας ευχαριστούμε πολύ για το σημερινό όμορφο και χαριτωμένο λόγο σας που θα ακολουθήσει, που είναι λόγος μετανοίας. Είναι λόγος κατανόησης του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι λόγος που καθρεπτίζει την πατρότητα του Θεού και που αγαπά τα παιδιά του όπως είναι και όχι όπως θα ήθελε να είναι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας και ευχόμαστε, αδελφοί μου, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία να μας εμπνέει πάντοτε με το παράδειγμά της στην μετάνοια, σε αυτήν που ρίχνει το τείχος για να συναντήσουμε τον Θεό Πατέρα μας. Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες και Χριστό αδελφοί, με την ευκαιρία της απόψινής μας εκκλησιαστικής συνάξεως και ήδη ευρισκόμενοι στην πέμπτη εβδομάδα των νηστειών όπου εορτάζουμε και την ύμη της Οσίας Μητρός Ιμών Μαρίας της Αιγυπτίας, της διδασκάλου της μετανοίας, θεωρώ επίκαιρο και επικαλούμε την προσοχή σας να ακούσουμε ορισμένες αλήθειες της πίστεώς μας. Φυσικά δεν είναι δικές μου σκέψεις, αλλά βιώματα και εμπειρίες των Αγίων μας, αναφερόμενοι σε δύο βασικά θέματα της χριστιανικής πνευματικής ζωής. Το τι είναι αμαρτία και τη θεραπεία αυτής που είναι το βίωμα της μετανοίας. Όταν, αδελφοί μου, επληθύνθη περισσότερο από κάθε άλλη εποχή η αμαρτία στον κόσμο, κατήλθε εδώ στη γη μας ο παντοδύναμος ο ιατρός. Κατήλθε στον τόπο αυτό της εξορίας, στον τόπο των βασάνων και των παθών μας, για να μας ευαγγελίσει την λύτρωση, την χαρά και την ίαση χωρίς εξαίρεση σε όλους τους ανθρώπους. Από
αποκοιμίζει και εξαπατά τον άνθρωπο ο δρόμος της επιγείου ζωής. Μοχθούν οι άνθρωποι και βιάζονται να πλουτίσουν σε γνώσεις, οι οποίες όμως είναι μικρής μόνο σημασίας και κατάλληλες για κάποιο χρονικό διάστημα. Γνώσεις που συμβάλλουν στην ικανοποίηση αναγκών, ανέσεων και ιδιοτροπιών της επιγείου ζωής. Περιφρονούμε τελείως τις ουσιαστικές, τις αναγκαίες γνώσεις, την περιουσία για την οποία και μόνο μας έχει χαριστεί η επίγειο ζωή, δηλαδή την γνώση του Θεού και την συνδιαλλαγή μας με Αυτόν μέσω του λειτουργού μας Ιησού Χριστού. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως πρώτα ποια είναι η περιουσία που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Την περιουσία αυτή ζήτησε ο άσωτος Υιός της παραβολής και το εδόθη. Η περιουσία μας λοιπόν είναι αυτή η ίδια η ύπαρξή μας που φέρει το κατοικώνα Θεού. Αυτό το κατοικώνα που περιέχει την βούληση, την ελευθερία και το αυτεξούσιο έχει μια προσμέτρητη αξία, διότι γι' αυτό ακριβώς το πρωτότυπό μας ο Ιησούς Χριστός κατεβαίνει τόσο χαμηλά και ενανθρωπίζει. Ενώ εμείς αυτή την τεράστια σε αξία περιουσία μας την κατασπαταλούμε άσωτα. Αυτή η περιουσία επανέρχεται σε εμάς μόνο δια της επιστροφής μας στην πατρική οικία. Αλλά για να καταλάβουμε την αξία της μετανοίας θα πρέπει πρώτα να πούμε δύο λόγια το τι είναι αμαρτία. Πάντως δεν είναι αμαρτία η αστοχία όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Η έννοια όμως που συναντάται σε αυτούς δεν έχει καμιά σχέση με την διάσταση που δίνει ο Λόγος του Θεού. Αν θέλουμε να πάρουμε μία ιδέα του τι είναι αμαρτία, αρκεί να δούμε το αποτέλεσμα και εκεί θα καταλάβουμε τι είναι στην αμαρτία. Οι πρωτόπλαστοι χάνουν τον παράδεισο κατά τρόπο που έδειχναν ότι προσβάλλουν το Θεό με το έργο τους. Μάλιστα έπεσαν όχι μόνο αυτοί, αλλά και όλοι εμείς οι απόγονοί τους σε μία άφατη αθλειότητα. Από την γέννηση του θανάτου καταλαβαίνει κανείς τι θα πει η αμαρτία. Η αμαρτία προσβάλλει τον Θεό κατά τρόπον που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος του πράγματος. Με την αμαρτία ο άνθρωπος πάβει να εξαρτάται από Αυτόν, πάβει να έχει κοινωνία με τον Θεό και τρόπον τεινά στρέφεται προς τον εαυτόν του και αισθάνεται μέσα του μία αυτάρκεια. Αρχίζει η θρησκεία του ατομικού μας Θεού και ως κέντρο και αυτής της θρησκευτικότητός μας γίνεται το εγώ μας. Λέγει ένας πατέρας της Εκκλησίας, αρχή αμαρτίας η προαίρεση. Από πού ξεκινάει η αμαρτία? Από την προαίρεση. Ο Δε Θεοδόρητος λέγει, η αμαρτία που καίστη της φύσεως. Δεν είναι από την φύση. Δεν υπάρχει κάποια περιοχή της φύσεως μας που είναι αμαρτία. Ή να ξυπνάει ή να αφυπνίζεται και να κινείται, αλλά της κακής προαιρέσεως μας. Η αμαρτία δεν είναι όν, είναι ούκον, δηλαδή δεν έχει ύπαρξη, δεν έχει ουσία. Ανήκει στην προαίρεση, στον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η προαίρεσή μας. Αυτό το λέω διότι όλοι οι φιλόσοφοι της αρχαιότητος, οποιοδήποτε λαού, όλοι έδωσαν διάσταση ουσία στην αμαρτία. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής ότι παρακοής έργων στην η αμαρτία. Έναντι τίνος όμως, έναντι του Θεού. Αυτό είναι το κεντρικό αμάρτημα των πρωτοπλάστων. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ουδέν αλόγιστον της αμαρτίας. Δεν υπάρχει πιο παράλογο πράγμα από την αμαρτία. Ο δε Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας λέγει, όταν υπάρχει αμαρτία στον άνθρωπο, δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού. Και η μη θεωρία του προσώπου του Θεού, αδελφοί μου, αντιστοιχεί στην ερώτηση κόλαση. Διότι κόλαση είναι η απουσία της θεωρίας του προσώπου του Θεού. Όπως και στην Βασιλεία του Θεού, εκτός από τις άλλες μακαριότητες που θα απολαμβάνουν οι σεσωσμένοι, το κορυφαίο είναι η θεωρία του προσώπου του Θεού. Ο Χριστός όμως για να αναγνωριστεί από εμάς δίνει έναν μακαρισμό. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Όταν έχεις δηλαδή καθαρή καρδιά,
θα αναγνωρίσει τον Θεό. Και σε αυτούς που τον αναγνωρίζουν δίνει ένα μεγάλο δώρο, την άφεση των αμαρτιών. Ειδικοί ψυχολόγοι και παιδαγωγοί αναγνωρίζουν ότι κάθε άνθρωπος προσβάλλεται λίγο πολύ από αυτό το οποίο λέγεται ενοχή. Το πρόβλημα είναι αυτό το βίωμα της ενοχής, τι το κάνουμε. Διότι αποθώντας την ενοχή στο ασυνείδητο, δημιουργείται μια αρρωστημένη κατάσταση. Μόνο μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η δυνατότητα και η βεβαιότητα ότι απαλλάσσεται κανείς από την ενοχή, ότι ελευθερώνεται. Και μάλιστα σε σημείο τέτοιο, σαν να μην είχε διαπράξει εκείνα τα οποία δημιούργησαν στην ψυχή του ενοχή. Και αυτό είναι το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών. Αυτό το ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριος. Μάλιστα την ημέρα της Αναστάσεώς του, λέγοντας στους μαθητές του, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε τας αμαρτίες, αφίαντε αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτηντε». Την εξουσία λοιπόν του δεσμήν και λύην, ο Κύριος την μεταβιβάζει σε ανθρώπινα χέρια, στους μαθητάς του. Και έτσι έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών. Με εκείνο το «Λάβετε Πνεύμα Άγιον», εξουσιοδοτεί στους μαθητάς του προς τούτο, αλλά και εκείνοι με τη σειρά τους εξουσιοδοτούν τους διαδόχους των. Την άφεση βέβαια τη δίδει πάντοτε ο Χριστός, αοράτος, διαχειρών ιερέων. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Όσα ο ιερεύς κάτω εργάζεται, ο Δεσπότης Χριστός άνω κηρύει», δηλαδή επικυρώνει. Μένει όμως και η πλευρά του εξομολογουμένου. Πρέπει να δούμε και αυτή την πλευρά. Τι χρειάζεται από μέρος του Χριστού? Μετάνοια και ειλικρινή ομολογία. Πήρα λάθος δρόμο και γυρίζω πίσω. Όπως ο άσωτος Υιός της παραβολής δεν έφερε καμιά δικαιολογία γυρίζοντας τον πατέρα. Ενώ ο Αδάμ τι έκανε? Το ρωτάει ο Θεός, «Αδάμ, πού είσαι? Μήπως έφαγες από τον κακό που σου απαγόρευσα?» «Όχι εγώ, Κύριε», λέγει, «η γυναίκα που μου έδωσες». Ο Αδάμ δικαιολογείται. Αντί να πει το ήμορτον, συγχώρεσέ με. Πιστεύετε ότι ο Χριστός μας δεν θα τον συγχωρούσε μέσα στον Παράδεισο? Διότι ο Χριστός ήταν αυτός που έπλασε τον άνθρωπο, αλλά πριν ενανθρωπίσει. Ο Χριστός λοιπόν ήταν αυτός που έδωσε την εντολή και στον Αδάμ. Αλλά τι είπε, «Η Εύα που μου έδωσες», δηλαδή «είσαι εσύ συνυπεύθυνος για την πτώση μου». Ενοχοποιεί τον ίδιο τον Θεό. Όπως λέει και η ψυχολογία, κάνει μετάθεση της ευθύνης σε άλλο πρόσωπο και ταυτόχρονα αποθεί στο υποσυνείδητο την ενοχή του. Θα εξομολογηθούμε λοιπόν χωρίς δικαιολογίες, με ντροπή και με συνέστηση. Ο ειλικρινής άνθρωπος που εξομολογήθηκε έχει χάρη, έχει πνευματική προκοπή, έχει καρπό αρετών, ενώ ο ανειλικρινής είναι κούφιος και δεν διορθώνεται. Εκτός όμως από το μεγάλο αυτό μυστήριο που επιγραμματικά αναφέραμε, θα ήθελα σήμερα, για τη χάρη του Θεού, να δούμε και ένα άλλο σκέλος αυτού του μυστηρίου, τη μετάνοια ως βίωμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει, «Η μετάνοια και αρχή εστί και μεσό της και τέλος της των χριστιανών πολιτείας, διότι και πρώτου βαπτίσματος και το Αγίου Βαπτίσματι και μετά το Άγιο Βάπτισμα και ζητείτε και χρεωστείτε». Χρεωστούμε δηλαδή στον Κύριο τη μετάνοια ως το είναι του βίου μας. Η μετάνοια, αγαπητοί μου, δίνεται να είναι ένα μόνιμο καθεστώς στην καρδιά του πιστού. Με αυτή πρέπει να αρχίσει, με αυτή πρέπει να ζήσει, με αυτή πρέπει και να τελειώσει. Στο τέλος της ζωής μας καμιά αρετή δεν θα μπορέσουμε να προβάλλουμε εκτός από την μετάνοια, η οποία θα είναι βίωμα του ανθρώπου. Με δάκρυα αρχίζουμε την μετάνοια, με δάκρυα την ασκούμε, με δάκρυα πρέπει και να την τελειώσουμε. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, «και ζητείτε και χρεωστείτε». Γιατί? Διότι είμαστε, αγαπητοί μου, αδελφοί ατελείς και αμαρτωλοί. Πολλές φορές μιλάμε για την μετάνοια, αλλά συνήθως δεν έχουμε καθορίσει το περιεχόμενό της.
δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι μετάνοια. Άλλο το μυστήριο της εξομολογήσεως, πώς δηλαδή θα φτάσω να εκφράσω την αληθινή μου μετάνοια, και άλλο το βίωμα της μετανοίας, που είναι μια εσωτερική υπόθεση. Σαν οδηγό μας σήμερα θα ήθελα να πάρω τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Λέγει ο Άγιος στο λόγο του περί μετανοίας, «Μετάνοια έστιν ανάκλησης βαπτίσματος». Το βάπτισμα, όπως είναι γνωστόν, είναι η ανακαίνιση του ανθρώπου. Ό,τι αμαρτίες και να είχα, έχουμε αυτό την άφηση των αμαρτιών μου. Μετά το βάπτισμα όμως, δεν είμαι τέλειος άνθρωπος και αρχίζω κάπου να χωλαίνω, να αμαρτάνω. Τι είναι λοιπόν μετάνοια? Η ανάκληση, η επαναφορά του βαπτίσματος. Η αγάπη του Θεού, όπως βλέπετε, γνωρίζοντας το ευόλισθο της φύσεώς μας, βάζει πλάι στο ανεπανάληπτο μυστήριο του βαπτίσματος το δεύτερο βάπτισμα, το βάπτισμα της μετανοίας, που αποκαθιστά το πρώτο. Ακόμη λέγει ο ίδιος Άγιος, «Μετάνοια εστί συνθήκη προς Θεόν δευτέρου βίου». Είναι μια συνθήκη, μια συμφωνία θα λέγαμε, ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό, με σκοπό να ξεκινήσουμε έναν βίο όπως το θέλει ο Θεός. Και αυτή η συνθήκη είναι το «Ήμαρτον ενώπιόν σου», που λέγει στην παραβολή του ασώτου άνθρωπος. Αυτή είναι η συνθήκη. Ο πιο ενάρετος γέροντας, όταν πήγαν οι πρώτοι πατέρες στην Ιερά μας Μονή, από το Μεγάλο Μετέωρο, στην Μωρή Ξενοφόντος δηλαδή, ήταν ο γέρο Τρίφων. Αυτός ξέρετε τι είπε μετά την πρώτη του εξομολόγηση στον καθηγούμενο της Μονής μας? «Γέροντα, τώρα θέλω να με πάρει η Παναγία για να ξεβρωμήσει ο τόπος». Ο βαθιά μετανοημένος άνθρωπος έτσι θεωρεί τον εαυτό του. Μάλιστα οι ασκητές της ερήμου πάντοτε το έλεγαν «Βάζω αρχή μετανοίας». Εκείνος ο περίφημος ασκητής ο Αββάς Ισόης, που είχε έλαψει Θεού φωτός, πεθαίνοντας είπε στους μαθητάς του ότι ζητούσε από τον Κύριο ακόμη λίγο χρόνο για να βάλει αρχή μετανοίας. Και όταν έφυγε η ψυχή του πράγματι έλαψε ολόκληρος. Αυτό είναι λοιπόν το κλειδί της σωτηρίας μας. Βάζω κάθε μέρα αρχή μετανοίας. Επίσης ο Κύριος μας είπε να συγχωρούμε όχι 7 φορές, αλλά 77 φορές του 7. Ο ίδιος εμάς τους απειλείς και αμαρτωλούς δεν θα συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας. Ο ίδιος δίνει την εντολή αυτή. Αρκεί να του το ζητήσουμε. Αρκεί να μετανοήσουμε. Δεν μας συμφέρει όμως, αγαπητοί μου, να μένουμε εις την πτώση. Η ζωή μας είναι μικρή. Κάθε πτώση σκληραίνει τον άνθρωπο. Και διότι περιορίζονται τα χρονικά περιθώρια για την ανάπτυξη πνευματικής ζωής. Η μετάνοια λοιπόν είναι η επιστροφή. Το λέγει και η ετυμολογία της λέξεως. Μετάνοω, δηλαδή αλλάζω νου, αλλάζω ζωή, αλλάζω τοποθέτηση μέσα στη ζωή. Βλέπω αλλιώτικα τον κόσμο. Μετάνοια θα πει αναγέννηση. Βάζω καινούργια αρχή. Δηλαδή, επιστρέφω στον Θεό. Και κατά τον όσιο ποιμένα, η μη επανάληψη της ίδιας αμαρτίας. Μην νομίζουμε ότι η μετάνοια είναι μια υπόθεση της τελευταίας στιγμής του βίου μας. Πώς ξέρουμε πώς θα είμαστε την τελευταία ώρα μας? Το θέμα όμως είναι, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι αφού έχουμε δημιουργήσει το έδαφος της μετανοίας μας, να οικοδομήσουμε τις λοιπές αρετές. Ακόμη προσθέτει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Μετάνοια εστί εκούσιος πάντων των θλιβωμένων υπομονή». Τι είναι λοιπόν μετάνοια? Με πολλή υπομονή να υπομένει κανείς ό,τι λυπηρό του έρχεται. Να λέγει «τέτοιος που είμαι, αυτά μου πρέπει». Αν αυτόν τον λόγο το λέγω συνεχώς, πράγματι έχω μετάνοια. Μας κάνει εντύπωση εκείνη η θαυμάσια προσευχή των Αγίων τριών παιδών μέσα στο καμί του Ναβουχοδονόσορα. Είναι γνωστό ότι ήταν Άγιοι οι τρεις εκείνοι παιδες. Τους τιμούμε στο Αγιολόγιο μας και στάθηκαν οι τρεις τους τύπος της Αγίας Τριάδος. Ακούστε τι λένε μέσα στο καμί. «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, ότι δίκαιο εσύ εν πάση είσαι ποιησας ημίν». Ό,τι δηλαδή υποφέρουμε εμείς οι Εβραίοι εδώ στη Βαβυλώνα,
70 χρόνια ήταν η αιχμαλωσία, δικαίως υποφέρουμε. Δια τας αμαρτίας ημών, ότι ημάρτουμεν και ηνομήσαμεν αποστήνε από σου, και εξημάρτουμεν εν πάση και των εντολών σου ού και κούσαμεν, ουδέ συνετηρήσαμε, ουδέ επίησαμε καθώς εν ετήλω ημίν, ή να έθνη γέννηται. Δεν τηρήσαμε τις εντολές σου, αποστατήσαμε. Γιατί όμως, Άγιοι Τρεις Πέδες, μιλάτε στον πληθυντικό αριθμό, εσείς είσαστε Άγιοι, ο λαός έχει αμαρτήσει. Βλέπετε ότι βάζουν και τον εαυτό τους μέσα στο λαό. Δεν λένε, Κύριε, από τις αμαρτίες του λαού σου είμαστε τώρα εμείς μέσα στο καμίνι. Αυτή είναι η αληθινή μορφή μετανοίας. Αυτός, αγαπητοί μου, που μετανοεί, δεν του φαίνεται τίποτε βαρύ από ό,τι του συμβαίνει. Γιατί διακρίνει το πόσο αμάρτησε. Δεν βλασφημεί και μάλιστα με ανέδεια σηκώνοντας το κεφάλι προς τον ουρανό και λέγοντας «Τι σου έκανα, Θεέ μου, και με βασανίζεις». Ο Θεός δεν βασανίζει κανέναν. Εμείς βασανίζουμε τον εαυτό μας, ουσιαστικά με την αμετανοησία μας. Ο αληθινά μετανοημένος άνθρωπος, ξέρετε τι λέγει, τον λόγο που έλεγε συχνά ο Άσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Άφησε να εξοφλήσω μερικά γραμμάτια από την πάντοσα ζωή. Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Μη θαυμηθείς καθημέραν πίπτων, μηδέα από πίδα». Μην εκπλαγείς δηλαδή αν υποτεθεί ότι κάθε μέρα πέφτεις, ούτε να πεις «δεν μπορώ πια». Αλλά στήθη ανδρείος, στάσου με ανδρεία και εδεστή σε τέσου την υπομονή οφειλάσου σε άγγελος. Οπωσδήποτε λέγει, θα σεβαστεί ο φύλακας άγγελός σου την επιμονή σου και την υπομονή σου. Μην πεις «δεν σηκώνουμε πια». Το στοιχείο της υπομονής που είναι τέκνο της ανδρείας είναι λοιπόν σπουδαιοτάτης σημασίας. Αλλιώτικα προδίδουμε τον αγώνα μας. Πρέπει να δοκιμάζουμε ποιος πρώτα θα βαρεθεί, ας το πούμε έτσι. Εμείς ή ο πειράζει ο διάβολος. Εμείς να συγκωνόμαστε ή ο διάβολος να επιμένει να πειράζει. Στο γεροντικό αναφέρεται ένα περιστατικό με κάποιο νέο που παρασυρμένος από την τρομερή δύναμη της κακής συνεφίας έπεφτε συχνά σε ένα βαρύ αμάρτημα. Δεν άφηνε όμως τον αγώνα. Ύστερα από κάθε κατρακύλισμα έχει πικρά δάκρυα και ζητούσε το έλεος του Θεού. Κάποτε όμως, μετά από μια του πτώση και ζητώντας το έλεος του Θεού, του παρουσιάστηκε ο διάβολος γεμάτος μανία λέγοντάς του, «Άθλιε, δεν θα σωθείς, δεν νιώθεις λίγη ντροπή, όταν με τέτοια χάλια τολμάς να προσεύχεσαι και να παίρνεις στο στόμα σου το όνομα του Θεού. Μάθε μια για πάντα πως για σένα δεν υπάρχει σωτηρία». Ο γενναίος όμως εκείνος αθλητής δεν φοβήθηκε, ούτε έχασε την ελπίδα του και είπε στον διάβολο, «Μάθε κι εσύ πως το δωμάτιο αυτό είναι σιδηρουργείο. Μια σφυριά δίνεις και μια παίρνεις. Δεν θα πάψω να σε πολεμώ με τη μετάνοια και την προσευχή, ώσπου να βαρεθείς να με πολεμάς και εσύ με την αμαρτία». Φεύγοντας όμως ο διάβολος φώναζε μανιασμένος, «Πάω κι εγώ να σε πολεμώ, για να μην αυξηθούν τα βραβεία της υπομονής σου». Πρέπει λοιπόν να επιμένουμε. Ακόμη ένα σημείο από τον Άγιο Ιωάννη. «Ως έτι νεαρόν εστί και ζέω το τραύμα, ευίατον είναι πέφηκε. Όσο λέει είναι ζεστό το τραύμα, είναι και ευίατον». Δηλαδή εύκολα θεραπεύεται. Πήγες και έκανες μια αμαρτία, αμέσως εκείνη την ώρα να μετανοήσεις. Τα γαρχρόνια ως ημελημένα και κεχερσωμένα θυσίατα εστί και πουλού του κόπου και του εντάφθα πυρός προς ιατρία ενδεόμενα. Δηλαδή όταν παλαιώσουν τα τραύματα, τότε είναι πολύ σου κόπος για να τα βγάλεις. Θέλει καυτηρίαση, θέλει καλύτερα να πω εγχείρηση. Όλα αυτά όταν χρονίσουν τα αμαρτήματα. Τώρα έπεσες, τώρα να μετανοήσεις και να εξομολογηθείς. Είναι η αρχή της αμέσου θεραπείας. Η αιμαρτία όταν χρονίσει γίνεται πάθος και το πάθος όπως είπαμε είναι δυσίατο. Μετάνοια και εξομολόγηση είναι τα άμεσα και αποτελεσματικά φάρμακα. Πολλά πάθη βέβαια είναι ανίατα, αλλά παρά το Θεό πάντα δυνατά. Μην απογοητευτούμε λοιπόν, αλλά στο Θεό είναι πάντα δυνατά. Και ακόμα κάτι εκπληκτικό λέει ο Άγιος. «Προμεν του πτέσματος φιλάνθρωπον. Μετά δε το πτώμα, απότομο των Θεών είναι λέγω συνεδέμονες».
Τι λένε οι δαίμονες στο λογισμό μας? Πριν πέσεις, παρουσιάζουν τον Θεό φιλάνθρωπο και λένε πώς θα σε συγχωρέσει. Κάνε. Όταν το κάνεις, σου παρουσιάζουν τον Θεό αδυσόπιτο. Γι' αυτό πρέπει να λέμε στον διάβολο πως έχω Θεό φιλάνθρωπο και θα με συγχωρέσει. Δεν απελπίζομαι. Και κατά το Μέγα Αντώνιο, πως αν θέλει ο άνθρωπος, μπορεί από την ανατολή του ηλίου έως τη δύση να φτάσει στην αγιότητα, διδάσκοντας στους μαθητάς του τη δύναμη της μετανοίας. Αυτός ο Κύριος όμως είναι και ο δωρεοδότης της μετανοίας. Να τη θέτει ο Ιερός Χρυσόστομος στα χείλη του Χριστού για τον Απόστολο Πέτρο. Μη φοβηθείς, Πέτρε, ότι ειρνήσομαι. Μη φοβηθείς που με αρνήθηκες. Είδον σου τα δάκρυα και αφήκασε το αμάρτημα. Τον γάρ μετανοούντον είμαι Θεός. Ο Θεός είναι Θεός των μετανοούντων. Δια τούτο κατήλθον επί της γης, ή να μετάνοιον τον κόσμο χαρίσουμε. Εγώ τους μετανοούντας φιλώ, αγαπώ δηλαδή αυτούς που μετανοούν. Όπως βλέπουμε, ο Χριστός όχι μόνο ζητεί μετάνοια, αλλά και δίνει μετάνοια στους καλοπροαιρέτους. Όλοι ασφαλώς γνωρίζουμε ότι από την πλευρά του άνθρωπος, αν δεν του δώσει ο Θεός, δεν μπορεί τίποτε να κάνει. Και ο Θεός δίνει με βάση την πίστη. Στον άνθρωπο λοιπόν τι μένει να κάνει? Να αποδεχθεί από το μεγάλο δώρο αυτό του Θεού, να αισθανθεί την αμαρτία του, να κλάψει, να πιστεύσει ότι αν μετανοήσει ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Να πιστεύει ότι αν ζητήσει μετάνοια από τον Θεό, ο Θεός θα του τη δώσει. Αγαπητοί μου αδελφοί, αρχή και μέση και τέλος της ζωής μας, όπως είπαμε, είναι η μετάνοια. Δεν θα κατηγορηθούμε την ώρα του θανάτου μας γιατί δεν θαυματουργήσαμε ή γιατί δεν θεολογήσαμε ή γιατί δεν γίναμε θεωρητικοί. Οπωσδήποτε όμως θα δώσουμε λόγο στον Θεό γιατί δεν μετανοήσαμε. Όπως λέγει και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, καλύτερα να αναστήσεις τον πεσμένο σου εαυτόν παρά ένα νεκρό. Πρέπει λοιπόν καθημερινά να σπουδάζουμε το μεγάλο μάθημα της μετανοίας σε όλες τις πτυχές του και να το βιώνουμε. Ο άνθρωπος της μετανοίας έχει πάντοτε ηλαρό πρόσωπο, πυρπολουμένη καρδία, αλλοιωμένη συμπεριφορά, πρόθυμη υπακοή, συνεχή προσευχή, αδιάπτωτη προσοχή. Ο άνθρωπος της μετανοίας είναι μια καινούργια δημιουργία. Αδελφοί μου, ίσως σας κούρασα, θέλησα όμως να πω στην αγάπη σας αυτά που λέει η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτά τα οποία μας λένε όλοι εκείνοι οι οποίοι έζησαν τη μετάνοια και γνώρισαν την αξία της. Τελειώνοντας, θα ήθελα να κλείσω με τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που αναφέρει στην παραβολή του Ασώτου. «Δέσποτα Κύριε φιλάνθρωπε, μονογενή Υιέ του Θεού, ημάρτωμεν εις των ουρανών καινοποιών σου και ούκες μεν άξι κληθήνεϊ σου. Αλλά θαρούμεν στους εκτιρμούς σου, έχουμε σφραγίδα της φιλανθρωπίας σου, τον Τίμιο Σταυρών που υπέμεινες για μας. Έχουμε εγγυητές της φιλανθρωπίας σου, την άλλοτε κόρνη και τον άλλοτε ληστή. Λόγω αυτό λοιπόν και εμείς όλοι αμαρτωλοί παρακινούμαστε να προστρέξουμε στη φιλανθρωπία σου. Όπως ανέδειξες εκείνους αηδήμους και μακαρίους, ελέησε και εμάς που προσπίπτουμε σε σένα. Όπως ανέστησες τους νεκρούς, αφού σταυρώθηκες, ανάστησε και εμάς που νεκρωθήκαμε από την αμαρτία λόγω της πολλής σου φιλανθρωπίας, για να απολαύσουμε την Ανάστασή σου μαζί με τους εσωσμένους. Ας επιμείνουμε λέγοντας αυτά, για να πει και προς εμάς ο Δεσπότης μας Χριστός. Κατά την πίστη ημών, γεννηθεί το ημί. Αμήν. Ευχαριστώ. Με τη βοήθεια του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος των συνάξεων των Κυριακών της Μεγάλης Αδραπωστής. Σήμερα είναι η κατακλείδα και από ό,τι έπρεπε προηγουμένως στον πατέρα Δαμασκηνό, τον πρωτοσυγγελό μας, το πνευματικό ταξίδι το οποίο διανύσαμε τη Μεγάλη Αδραπωστή μας οδηγεί σε μία διάβαση, στο Πάσχα.
Πάσχα σημαίνει διάβαση, είναι εβραϊκή λέξη. Αυτή τη διάβαση, την οποία τόσο πολύ ωραία και θαυμαστά μας παρουσίασε ο πατήρ Ιωσήφ απόψε, με πάρα πολύ παραστατικότητα, με πάρα πολύ πατερική σοφία και σκέψη, διότι πράγματι οι μοναχοί του Αγίου Όρους είναι εκείνοι οι οποίοι βιώνουν και ζουν την αλήθεια. Κάποτε ρώτησαν ένα γέροντα, είναι ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, μακαριστός πλέον, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ή φοιτητής στην θεολογική σχολή. Του είπαν, δεν μεταλόγησες που ήρθες στο Άγιον Όρος και άκουσες την έδρα του Πανεπιστημίου? Η απάντηση του, ξέρετε ποια ήταν? Ότι εκεί μιλούσα για τον Θεό, εδώ τον πιάνω, τον ζω τον Θεό. Φαντάζεστε λοιπόν τι μεγάλη σημασία έχει η ησυχία. Κάποτε ένας μοναχός απεφάσισε, διότι από ό,τι ακούσαμε προηγουμένως, η απογοήτευση είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο. Είπε μία λέξη, είπε σε ένα μοναχό ο οποίος απεφάσισε να απομακρυνθεί από το μοναστήρι, διότι δεν μπορούσε πλέον να μείνει. Και το είπε στο γεροντά του και εκείνος τι του είπε? Είναι προτιμότερο, παιδί μου, να αφήσουμε τη ζωή μας στον αγώνα για την ελευθερία παρά να επιστρέψουμε στη δουλεία της Αιγύπτου. Ήταν μεταφορική η έννοια. Όπως οι Ισραηλίτες έφυγαν από τη γη της Αιγύπτου για να φτάσουν στην ελευθερία, στη γη της Επαγγελίας, έτσι και ο γέροντας είπε στον μοναχό εκείνο, στο νέο εκείνο, να μην επιστρέψει, αλλά είναι προτιμότερο να μείνει και να ακολουθήσει τον αγώνα του. Το τι έγινε δεν γνωρίζουμε. Όμως, καθένας από εμάς ας κρίνει τον εαυτό του που βρίσκεται. Άλλωστε, αυτό το σκοπό έχουν και οι συνάξεις που κάνουμε και οι ομιλίες που ακολουθούν, να κάνουμε κατόπιν μετά από τις ομιλίες που ακούμε, να κάνουμε μια αυτοκριτική και να δούμε καθένας τον εαυτό του. Πού βρίσκεται, σε ποιο σημείο βρίσκεται, τι ακόμα υπολείπεται και πόσο ακόμα πρέπει να ξεκινήσει ή και ακόμα καθημερινώς να ξεκινάει τη μετάνοια. Διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι αμαρτία δεν είναι το ότι αμαρτάνουμε, αμαρτία είναι το ότι δεν μετανοούμε. Το μεγαλύτερο παράδειγμα λοιπόν της ιστορίας, η Αγία Μαρία Αιγυπτία, είναι εκείνη η οποία μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε και εμείς να φτάσουμε στο σημείο εκείνο το οποίο ο ίδιος ο Θεός έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο με τη μετάνοια και βεβαίως δεν την άφησε χωρίς να λάβει και τη Θεία Κοινωνία, όπως στο τέλος της ζωής της έλαβε τη Θεία Κοινωνία και μετά από ένα χρόνο που ξαναπήγε ο Άγιος Ζωσιμάς στο ίδιο σημείο βρήκε το σώμα της και διαθαυματολογικού τρόπου λεοντάρι έσκαψε λάκκο και ετοποθέτησε την Αγία και την έθαψε. Βλέπετε λοιπόν πόσο Θεός οικονομεί και πόσο παράδεισος βιώνεται στον κόσμο αυτόν και πόσα ακόμα τα άλογα θηρία διακονούν τους ανθρώπους όταν εκείνοι είναι καθαροί άνθρωποι, άνθρωποι της μετάνοιας, άνθρωποι της πορείας προς τον ουρανό. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, δεν είναι της ώρας. Ευχαριστούμε τον πατέρα Αλέξιο, τον γέροντα και την αδερφότητα της Μονής που έδωσαν την ευλογία στον πατέρα Ιωσήφ να είναι παρόν απόψε μαζί μας, να μας ομιλήσει από την εμπειρία του. Πάτερ Ιωσήφ, καταλούμε πάρα πολύ, μεταφέρετε τα σεβάσματά μας και στην Παναγία την κυρία Θεοτόκο, τη μητέρα του Αγίου Όρους και όλων ημών, αλλά και στον γέροντα και την αδελφότητα και να τους παρακαλέσετε από τη δική μας, σαν να είναι δικός μας ο λόγος και εσείς αλλά και όλοι εκεί να έρχονται για μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε και χάρη του Θεού να δώσει σε όλους εμάς τη δύναμη εκείνη με την οποία θα μπορούμε να αντιπαρέλθουμε όλες τις αντιξιότητες που υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα να βρούμε την ελπίδα, που η ελπίδα είναι ο ίδιος ο Χριστός, με το καλό του Άγιο Πάσχα.
πριν πω οτιδήποτε. Θα γυρίσω 40 χρόνια πίσω. Όταν το 1975 γνώρισα το Άγιο Όρος, με οδηγό μου τον Ίνα Πάκτου Σεβασμιότατο Ιερόφρονο. Και τι δεν γνώρισα εκεί. Θυμάμαι στη Μονή Διονυσίου, το γέροντα Θεόπιτο τον περίφημο Διονυσιάτη. Μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτός ο άνθρωπος. Πήγαμε εκεί μια μεγάλη παρέα. Ο γέροντας καθόταν σε ένα τραπέζι πάρα πολύ μακρινό. Μακρύ. Και κάτι έγραφε, τα γύριζε. Το κεφάλι του δεν το σήκωνε καθόλου. Ρωτούσαν διάφοροι. Μεταξύ αυτών σηκώνεται ένας κύριος, είπε την ειδικότητά του, ήταν μαθηματικός και λέει στο γέροντα. Γέροντα, πώς σας φαίνεται, λέει, αυτό το γέμισμα του Αγίου Όρους και ειδικά με μορφωμένους μοναχούς. Ο γέροντας κολλήσει το κεφάλι του, πολύ στοχαστικά, και απαντάει. Όσες φορές η μάνα μας η Παναγία γέμισε το Άγιον Όρος, το γέμισε για να το αδειάζει στον κόσμο για παρηγορία. Για να το αδειάζει στον κόσμο για παρηγοριά. Δεν κατάλαβα. Πέρασαν 40 χρόνια και ερμηνεύω τον προφητικό λόγο του γέροντα. Πόσοι αυτή τη στιγμή πατέρες του Αγίου Όρους, ανά την Ελλάδα, είναι έξω για παρηγοριά δικιά μας. Βλέπετε πόσο οι πατέρες βλέπουν πάρα πολύ μακριά. Το γέμισε η Παναγία για να το αδειάσει στον κόσμο για παρηγοριά. Την έχουμε ανάγκη. Πατέρα Ιωσήφ, την έχουμε ανάγκη. Και τα ξέρετε εσείς γιατί εκεί που είστε στη Μονή Ξενοφόντων με το γέροντα που έχει μια τεράστια φωνή, όταν ψάλλει τρίζουν τα τζάμια, κυριολεκτικά. Την έχουμε ανάγκη. Περνάμε δύσκολες στιγμές. Και η προσευχιά σας στη μάνα του κόσμου και ιδιαίτερα στη δικιά σας η μανούλα έχουν αντίκρισμα. Σε παλιότητα τελειώνοντας, ευχαριστώ για τη μεγάλη αγάπη, για το δώρο του απόψινό. Για το δώρο που λέγεται Πατήρ Ιωσήφ και τη Μονή από την οποία ήρθε. Για όλους εσάς, τους πατέρες που ήταν κοντά μας, τα δικά μας τα παιδιά, είναι η τελευταία σύναξη. Και ένα μυστικό, όλες αυτές οι καταληκτικές βραδιές άρχισαν από εδώ. Η πρώτη έγινε όταν χτίσαμε το παρεκκλήσιο της Οσίας Μητρός Μαρίας της Αιγυπτίας με πρώτη ομιλήτρια την Ηγουμένη της Χρυσοπηγής της Διόξενη. Η Παναγία να είναι μαζί μας. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία που για μας είναι παρηγοριά. Είναι αγκαλιά. Είναι ένα χάδι στο πόνο και στο δάκρυ μας. Οι ευχές του σεβασμιότατου μας και του γέροντος Ιωσήφ το παρακαλώ εκεί στο Άγιον Όρος.